Με την ολοκλήρωση της παράταση του διαγωνισμού για τη ΣΕΚΑΠ αναμένεται ότι θα κατατεθεί η δεσμευτική προσφορά της πλευράς Αβίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΣΕΚΑΠ. Ο ομογενής επιχειρηματίας ελέγχει ουσιαστικά την υπόθεση της εξαγοράς μετά τη συμφωνία του με τη ΣΕΚΗ και αναμένεται ότι θα αποκτήσει τη συνεταιρεστική καπνοβιομηχανία. Από την άλλη, οι ήπιοι τόνοι παρατηρήθηκαν στην πολυσυζητημένη συνέντευξη του Τούρκου επιχειρηματία Σαμπεντίν Τουρκέρ στα μέσα της Ξάνθης. Φαίνεται ότι δεν καθοδηγούσαν και τις στρατηγικές κινήσεις των υποψηφίων αγοραστών της ΕΚΑΠ. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι παρότι δεν το ανακοινώνουν, έχουν αποστείλει εξώδικο στη ΣΕΚΕ από το απόγευμα της Τρίτης. Η κοινοπραξία ΣΕΜΠΑ ΕΛΓΕΚΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από την πλευρά της ΣΕΚΕ, ουσιαστικά διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η διοίκηση της εταιρείας ήρθε σε συμφωνία με τον ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη χωρίς να συζητήσει με τους ίδιους. Οι άνθρωποι της τουρκικής εταιρείας εκφράζουν τις δικές τους αιτιάσεις για το γεγονός ότι δεν είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν και ζητούν να μάθουν τη τιμή αναμετοχή που συμφωνήθηκε για να τη συγκρίνουν με τη δική τους προσφορά. Πάντως, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου η ΣΕΚΕ έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με επενδυτή της αρεσκίας της και ότι οι κινήσεις αυτές των Τούρκων επιχειρηματιών κυρίως ενδεχομένως να ενέχουν κριτική για τη στάση του εκαθαριστή μέχρι σήμερα. Πάντως, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον ομογενή επιχειρηματία να ελέγχει πλήρως την υπόθεση της εξαγοράς. Η ενέργεια αυτή της κοινοπραξίας, ΣΕΜΠΑ ΕΛΓΕΚΑ, δεν φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία πώλησης όπως αυτή εξελίσσεται και όπου ουσιαστικά δεν μπορούν πια να παρεύουν αποφασιστικά. Ραχδαίες ήταν οι εξελίξεις στην υπόθεση της ανάκλησης των ενισχύσεων του ελληνικού δημοσίου προς επιχειρήσεις περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ τους πολιτικούς αρχηγούς συνάντησαν στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης μαζί με εκπροσώπους των επιμελητηρίων της περιοχής. Πρόκειται για ενισχύσεις που είχαν δοθεί για την επιδότηση επιτοκίου και άλλες εγγυήσεις που με δύο άρθρα ενός νομοσχεδίου έρονται και πρέπει να επιστραφούν. Είναι επιδοτήσεις που δόθηκαν από το 1994 μέχρι το 2005 για τις οποίες κινήθηκε άμεσα ένας μηχανισμός αντίδρασης. Από το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκαν στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της περιοχής προκειμένου να αποτρέψουν την ευνηδιαστική ψήφιση του νομοσχεδίου που θα προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε περίπου 800 επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, από συνολικά 1.200 που πλήττονται σε όλη τη χώρα. Κλειστά παρέμειναν χθες και σήμερα τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κομωτινή όπως και σε όλη την Ελλάδα, όσοι προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγές με την Τράπεζα Κύπρου και την Cyprian Popular Bank, καθώς υποκαταστήματα υπάρχουν και στην Κομωτινή, βρήκαν τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Παρ' όλα αυτά, το κλείσιμο των τραπεζών κανονικά γινόταν η τροφοδοσία με χαρτονομίσματα στα ATM. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τα καταστήματα στην Ελλάδα των τραπεζικών ιδρυμάτων Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα θα παραμείνουν κλειστά στις 19 και 20 Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση των Κυπριακών Αρχών.